Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο ετήσιο συνέδριο της Capital Link που έγινε φέτος ψηφιακά. Παρουσιάστηκαν 9 ενότητες και συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ηγέτες της βιομηχανίας της Κύπρου. Η ναυτιλία της Κύπρου στο προσκήνιο της βιομηχανικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα σε μια περίοδο με γρήγορες αλλαγές, παρουσιάστηκε στο 5ο ετήσιο διήμερο συνέδριο της Capital Link διαδικτυακά. Παρουσία σημαντικών παραγόντων της ναυτιλίας από ολόκληρο τον κόσμο. Given the circumstances this year, we could not have it as a physical event, and therefore we have taken advantage of what technology is offering us to connect with a global audience and present Cyprus and its strategic and competitive advantages. Τα κυρία ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η σημασία της ναυτιλίας κατά την COVID-19 εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τα πράσινα προγράμματα στα οποία στοχεύουν. One of the main issues we're having as well is the issue about the environmental control, the environmental issues, which is a bit of a volatile topic. Αναφορικά με την κρίση των πληρωμάτων, η Κύπρος απαντά εστιάζοντας στον εμβολιασμό των ναυτικών, στην θαλάσσια εκπαίδευση καθώς και στην ευημερία του πληρώματος. We will manage to attract a number of young people to follow this profession. We do care about these people, we do care about their welfare on board, and that's why Cyprus is moving with these initiatives, showing its social responsibility. Σύμφωνα με το βίντεο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, η ναυτιλία της Κύπρου είναι εδώ. Πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής, πιο προσαρμοστική και πιο βιώσιμη από ποτέ.